Είμαστε με τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Δυτικής Λέζου, κύριο Γιάννη Σικά, και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης είναι οι πηγές πέσας και το πρόβλημα που παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο δεν έχει διευρυνθεί, παρόλο που σήμερα περνάμε μία περίοδο κατά την οποία απαγορεύεται η σπατάλη νερού. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα? Κυρία Κουτσαβρή, οι πηγές πέσας είναι πηγές οι οποίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουν νερό και είχε δρομολογηθεί μελέτη από το 1990. Μια μελέτη η οποία προέβλεπε να γίνει μια λιμνοδεξαμενή μέσα από την οποία θα περνούσε νερό 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διότι είναι αταφοδοτούμενη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι σε υψόμετρο, θα μπορούσε να υδρεύσει με φυσική ροή σχεδόν όλο τον κάμπο των Βασιλικών και του Λισβορίου, σε ένα κάμπο το οποίο ουσιαστικά υπάρχει έντονη αγροτική δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι εκεί παράγεται η Γλυκάνησος και είναι λογικό ότι γύρω από τη Γλυκάνησο που υπάρχει μια μεγάλη εργασία δραστηριότητα, από το να την παραγωγή του ούζου, από τη διανομή του ούζου, τις ποτοπίες και όλα αυτά, νομίζω ότι θα έπρεπε λοιπόν να είναι ένα από τα πρώτα έργα που έπρεπε να γίνουν στο νησί μας. Εσείς κατά το παρελθόν είχατε υποβάλει το φάκελο με τη μελέτη. Ναι, να σας εξηγήσω. Τη μελέτη αυτή την πήρα από το Υπουργείο Γεωργίας, η οποία προέβλεπε, όπως σας είπα πριν, να γίνει μνημοδεξαμενή. Μπορώ να πω πάμπολες φορές, δεν ξέρω αν είναι 30 ή 50, που πήγα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης τότε, υπέβαλα τα αιτήματά μας και προσπάθησα να εντάξω το έργο για να δρομολογηθεί. Βέβαια, δεν ήταν ευθύνη του Δήμου, αλλά ήταν ευθύνη της νομαρχίας. Αλλά ενδιαφέρθηκε ο Δήμος γιατί μας ενδιέφερε περισσότερο και μας δημιουργούσε προβλήματα περισσότερο η έλλειψη νερού. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, παρόλο την τελευταία περίοδο, μέσω μιας γνωριμίας, είχα επισκεφθεί τον τότε Υπουργό Αλέξανδρο Κοντό και είχε ξεκινήσει η δρομολόγησή του. Αλλά μετά έγινε το λεγόμενο βατοπέδι και έφυγε ο Υπουργός και πάγωσαν τα πράγματα και δυστυχώς χάθηκε η ένταξη του έργου. Είναι ένα έργο το οποίο πιστεύω άμεσα πρέπει να δρομολογηθεί. Υπάρχει έτοιμη μελέτη, όπως έχω ανέφερα πριν, και μάλιστα την είχαμε επικαιροποιήσει και εμείς, και νομίζω και τώρα η Περιφέρεια πρέπει να επιδιώξει άμεσα να ενταχθεί αυτό το έργο. Είναι ένα έργο με τον τότε προϋπολογισμό γύρω στα 3 εκατομμύρια, από ό,τι θυμάμαι, ευρώ, και με τη λειψιδρία που υπάρχει δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη αναβολή. Και δεδομένου ότι η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει διαδικασίες για γεωτρήσεις, από τη στιγμή που υπάρχουν... υπάρχει φυσική ροή και νερό, θα έπρεπε να έχει ήδη δρομολογηθεί. Πιστεύω, κυρία Κουτσαβλή, ότι οι γεωτρήσεις είναι επικουρικές λύσεις, είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στους θερινούς μήνες. Πρέπει να γίνουν πολλά έργα πιο μπροστά πριν τις γεωτρήσεις, η δρομάστευση πηγών, μικρά φαράγματα, δηλαδή να σας αναφέρω κάτι, ότι στον Πολυκνήτο είχαμε όλο το καλοκαίρι λειψιδρία. Μάλιστα μεταφέραμε νερό με βυτεία από την γεώτρηση της Νηφίδας στον Πολυκνήτο, που εγκυμονούσε κινδύνους και δεν ξέρω αν έγινε κιόλας να η γεώτρηση να τραβήξει, που λέμε απλά, θάλασσα και να δημιουργήσει πρόβλημα. Ενώ στις πηγές που είχα επισκεφθεί πριν 2 μήνες, 3, είδα ότι υπήρχε νερό το οποίο μπορούσαμε να πάρουμε και να δώσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό λύση, γιατί με φυσική ροή είναι οι πηγές Βουλέλη που στέλνουν νερό στην δεξαμενή του, στις δεξαμενές του Πολυκνήτου. Επίσης ήθελα να προσθέσω ότι σχετικά με την έλλειψη του νερού, ως Λαϊκή Συσπήρωση βάζαμε επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο 4-5 βασικά θέματα να κουβεντιαστούν. Και το είχαμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Και πέρα από τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει και είναι γνωστό, ακόμα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης και των άλλων παρατάξεων της μειοψηφίας μπορούν να το διαβεβαιώσουν αυτό. Βάζαμε 4 θέματα. Ένα είναι το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Ένα ήταν η ΔΕΔΑΠΑΛ, ένα ήταν η πυροπροστασία, η Βάστρια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
ήταν θέματα που αφορούν τον τόπο μας, αφορούν το Δήμο μας και αφορούν και το νησί μας. Είμαστε ένας τόπος που πρέπει οπωσδήποτε ενιαία να τα δούμε σαν ενιαίο νησί, να δούμε και την ΔΕΙΑΛ και την ΔΕΔΑΠΑΛ και το Πανεπιστήμιο, τη Βάστρια και όλα αυτά τα οποία είναι βασικά θέματα και μας απασχολούν. Δεν μπορείς να μην κουβεντιάζεις επί 4 χρόνια, 4,5 χρόνια, δεν το έφερα ποτέ, το έφερα τελευταία στιγμή πριν 2-3 μήνες, τη ΔΕΙΑΛ, και όχι για τίποτα άλλο, να μας πούν να μειωθεί η τιμή, ενώ η ίδια η Δημοτική Αρχή είχε πάρει απόφαση να αυξηθούν οι τιμές ανακυβικό και γενικά τα πάγια και ό,τι αφορά την υδροδότηση και την αποχέτευση. Και να τη φέρουμε τελευταία στιγμή χωρίς να γίνεται ουσιαστική κουβέντα για την έλλειψη του νερού και ποια έργα υποδομής θα γίνουν ώστε να ανταπεξέλθουμε αυτά τα προβλήματα. Ήδη τον προηγούμενο χρόνο, το 2023, και είναι προκλητικό και προσβλητικό στον Καποδιστριακό Δήμο τότε της Μύθυμνας, να μεταφέρεται νερό με βιτία στο χωριό του Μολύβου, που ουσιαστικά είναι το καλύτερο σημείο που έχουμε για να αναδείξουμε στον τουρισμό και να έχει πρόβλημα με το νερό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μπορεί να γίνει καμιά δραστηριότητα, μα καμιά, με έλλειψη νερού. Είτε τουρισμός, είτε αγροτική, είτε κτηνοτροφική ανάπτυξη, είτε βιοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο φανταστεί κανείς. Δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη χωρίς νερό. Άρα πρέπει να γίνουν έργα σοβαρά υποδομής για τη λύση του νερού. Και μην καταφεύγουμε στην εύκολη λύση, θα γίνει κάποια στιγμή το φράγμα του Τσικνιά, που δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει, ούτε στο θα κάνουμε αφαλάτωση. Αυτές είναι λύσεις που λέγονται, που έχουν τεράστιο κόστος, ενώ μπορούμε στο νησί μας σε πολλά μικρά, με μικρές παρεμβάσεις και σοβαρά έργα, να δώσουμε λύσεις σε πολλά τέτοια θέματα όσον αφορά την υδροδότηση και την άδευση. Ως προς τη ΔΕΔΑΠΑΛ, είχατε κάνει και αναφορά... ΔΕΔΑΠΑΛ, το είχαμε, όπως είπατε, είχαμε κάνει αναφορά και πριν κάνει μήνα, από ό,τι θυμάμαι. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, όπως σας ανέφερα και πριν, με τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Η ΔΕΔΑΠΑΛ είναι μια επιχείρηση η οποία, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, μας ξενίζει. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι και να είναι με τον μπλοκά και να είναι δέσμοι επί 15 και 20 χρόνια, ούτε να φτάσουν στο σημείο τελευταία στιγμή να μην μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια ή τα σκουπίδια να γεμίσει ο χώρος της, γιατί είναι χώρος υγειονομικής σταθής, και να μην προβλεφθούν νέες μέθοδοι που υπάρχουν τώρα. Βέβαια, τα σκουπίδια έχουν μεγάλο κέρδος, γι' αυτό και πολύ γίνεται κουβέντα ότι θα γίνει ένας μαζί με το ΜΕΣΔΙΤ, χώρος υγειονομικής ταφής και, και καινούργια διαδικασία, με ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο και κατ' επέκταση με την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα γίνουν γιατί υπάρχει μεγάλο κέρδος. Το μόνο που δεν βλέπουν είναι πώς θα ωφεληθεί ο πολίτης, αλλά το πώς θα πληρώσει ο πολίτης. Και μακάρι να ήταν εποχές να μπορεί να πληρώσει. Δυστυχώς δυσκολεύεται πάρα πολύ. Με 7 και 8 κατοστάρικα που παίρνει ένας νέος άνθρωπος, έχει τεράστια προβλήματα να επιβιώσει και όχι να σκέφτεται να κάνει οικογένεια. Και το ζω και από τους συναδέλφους, τους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους. Και μια που αναφερθήκατε στους αναπληρωτές και νεοδιόριστους, βλέπουμε μαζικές κινητοποιήσεις από τους συλλόγους εκπαιδευτικών για το θέμα που έχει να κάνει με τις συγχωνεύσεις τμήματων. Πόσα τμήματα έχουν συγχωνευτεί εδώ στη Λέσβο και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούν? Ναι, έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο εδώ και καιρό μια συγχώνευση γύρω στα 1000 τμήματα. 1000 τμήματα πάνω στη Λέσβο? Όχι, στην Πανελληνία περίπου. Αυτό τα 1000 τμήματα περίπου σημαίνει ότι είναι 100 σχολιά. 100 σχολιά σημαίνει ότι είναι 20 συνάδελφοι και γύρω στα... Να πούμε ότι ένα σχολείο τέτοιο έχει 160 περίπου μαθητές, άρα πώς τους βγαίνει, πόσοι μαθητές θα βγουν, ας πούμε, περίπου, που θα ταλαιπωρούνται μέσα από αυτές τις... από τη μια οι συνάδελφοι να υπάρχει μείωση θέσεων εργασίας και από την άλλη μεριά να ταλαιπωρούνται κάποιες χιλιάδες παιδιά, γιατί άλλο μάθημα και άλλη προσφορά έχει ο καθηγητής και το τμήμα που είναι ολιγομελή, και άλλο είναι το μάθημα το οποίο γίνεται σε πολυμελή και μεγάλα τμήματα.
Σκεφτείτε τώρα σε ένα τμήμα 25 ατόμων τι μάθημα μπορεί να γίνει και σε ένα τμήμα 15 ατόμων τι μάθημα μπορεί να γίνει. Και επειδή όλοι ακούμε ότι ενδιαφέρονται για το παιδί και την παιδεία, βλέπουμε ότι πρακτικά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εδώ τώρα κουβεντιάζουν συγχωνεύσεις με τα τμήματα του ΥΠΙΟΥ, με κάποια τμήματα του ΥΠΙΟΥ και κάποια τμήματα της, του τρίτου ΓΕΛ. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση κάνετε λόγο για το τρίτο λύκειο, γάμα λυκείου, στο τρίτο και τέταρτο ΓΕΛ, καθώς και των τμήματων στο λύκειο ΥΠΙΟΥ και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης. Ναι, τώρα στο τρίτο ΓΕΛ και στο τέταρτο ΓΕΛ, ουσιαστικά θέλουν κάποια τμήματα τα οποία είναι ολιγομελή να τα συγχωνεύσουν ανά τα δυο τα σχολιά. Άρα, άμα ένα τμήμα έχει 10-12 παιδιά και τα άλλο 10-12 παιδιά, μπορεί να γίνει 25 μελή τμήματα, που καταλαβαίνετε ότι στη γάμα λυκείου 25 μελή τμήματα δεν μπορεί να έχει αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει όπω πρέπει να κάνει. Θεωρώ, κυρία Κουτσαβλή, ότι η ουσία είναι αλλού. Όταν μειώθηκαν τα 1000 τμήματα, το Υπουργείο Παιδείας και τα μέσα ενημέρωσης το πέρασαν εν μία νυχτή, δηλαδή σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όταν μια καθηγήτρια έβγαλε, μια διευθύντρια, ένα παιδί, γιατί είχε το κινητό του όπως προβλέπετε, το απέβαλε για μια μέρα για παραδειγματισμό ουσιαστικά, για να ακουστεί και αν θέλετε, τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται μέρες. Μάλιστα μέχρι και ο Πρωθυπουργός το ανέφερε στην Πρόεδρο ότι σε κάθε σχολείο θα δημιουργηθούν locker, δηλαδή εφοριανοί, φοβήθηκε να πει εφοριανοί, για να μπαίνουν τα κινητά. Ενώ για αυτό το πράγμα δεν άνοιξε ούτε μύτη που καταργήθηκαν 1000 τμήματα. Ρουθούνι, ναι. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η συγχώνευση τμήματων θα μας οδηγήσει, αν συνεχιστεί και αν επιτραπεί και αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις και αν δεν έρθει, μπορεί να οδηγήσει σε κάποια φάση και σε συγχωνεύσεις σχολείων? Πιστεύω ότι βασικός στόχος είναι αυτός, να μειωθούν τα σχολεία και να μειωθούν τα χρήματα που ξοδεύονται για την εκπαίδευση. Άρα, όπως είπα και πριν, είναι κατευθυμισμόν ότι θέλουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε την παιδεία. Απλώς το λέμε για να πιστέψει ο κόσμος ότι ενδιαφερόμαστε για την παιδεία, ενώ κατά βάθος όταν μειώνονται τα τμήματα και αυξάνονται οι μαθητές μες στο τμήμα και γίνονται πιο πολυπληθή τα τμήματα, μειώνεται η ουσία της εκπαίδευσης και αυτό που θέλουμε μέσα από το σχολείο εμείς, γι' αυτό παλεύουμε, θέλουμε να φτιάξουμε μαθητές σκεπτόμενους, να έχουν κριτική, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αυτό που σκέπτονται να μπορούν να το εκφράσουν αύριο μεθαύριο όταν βγουν στην κοινωνία, στη ζωή. Δεδομένου ότι οι μαθητές της γάμα λυκείου δίνουν εξετάσεις και έχουν γενικότερα μια δύσκολη χρονιά μπροστά τους, δεν θα έπρεπε ειδικά στη γάμα λυκείου, ας πούμε, τα τμήματα δεδομένων των συνθήκων και των αναγκών να είναι ολιγομελή? Φυσικά γι' αυτό παλεύουμε, έπρεπε να είναι ολιγομελή και θεωρούμε δεδομένο εμείς ότι έπρεπε σε κάθε σχολείο να υπάρχουν όλες οι κατευθύνσεις και να γίνονται σε όλα τα σχολεία τα μαθήματα στα τμήματα, ας είναι και ολιγομελή. Διότι ξοδεύουμε λεφτά πάρα πολλά για, παραδείγματος χάρη, για την άμυνα, και δεν λέει κανείς όχι για την άμυνα μας, αλλά ξοδεύουμε λεφτά στέλνοντας έξω, όχι για την χώρα μας, όπως βλέπετε και στην Ουκρανία και κάτω εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, να στοιχίζει, παραδείγματος χάρη, από ό,τι έχω ακούσει, 500.000 ευρώ την ημέρα μια η φρεγάτα μας, και κατά άλλα να φοβούμαστε να δώσουμε κάποια χρήματα για την παιδεία και την υγεία. Το θεωρώ απαράδεκτο και καλό τους συναδέλφους να αγωνιστούν να τραπεί αυτή η διαδικασία που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Παιδείας, να καταργούνται τμήματα και να συγχωνευτούν κάποια στιγμή και σχολεία.